Λάτσι για τον Μάνταλο. Μάνταλος κάνει την περιστροφή, γυρίζει, πασάρει για τον Ολιβέρα τα αριστερά. Βγαίνει Ολιβέρα, τετατέτ. Ολιβέρα πλασάρει, γκολ για την ΑΕΚ. 1-1 στο τέλος των καθυστερήσεων. Η παλιά του Μάνταλου, ο Ολιβέρα έβαλε στην πλάτη του τον παίχτη του ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ισοφαρίζει με το που συμπληρώνονται τα λεπτά των καθυστερήσεων. 1-1 για την ΑΕΚ που κάποια στιγμή στο 30 είδε τον ΠΑΟΚ να βάζει δεύτερο γκολ. Τελικά εκείνη θα πάει μάλλον με την ισοπαλία στα αποδυτήρια με αυτή την σημαντική φάση που έβγαλε ο Ολιβέιρα. Άφησε στην πλάτη του τον Ροντρίγκο και κατάφερε να πλασάρει κάτω από τα πόδια του Πασχαλάκη. 1-1 εδώ και πάλι η ενέργεια του Μάνταλου. Δεν υπάρχει offside. Ο Ροντρίγκο έχασε εντελώς τον αντίπαλό του και ο Ολιβέιρα πλάσαρε εύκολα τον Πασχαλάκη για το 1-1 στο φινάλε των καθυστερήσεων. Σε πολύ σημαντική στιγμή αυτή η ισοφάριση για την ΑΕΚ. Είπαμε, πήγαν να δημιουργηθούν άλλα δεδομένα στο 30 με το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, το οποίο ακυρώθηκε, και η ΑΕΚ καταφέρνει να αντιδράσει και λίγα δεύτερα πριν φύγουν οι ομάδες στα αποδυτήρια έχουμε την ισοφάριση. Τώρα πράγματι σφυρίζει ο Μαυροβούνιος. 1-1, σίγουρα σοκ για τον ΠΑΟΚ και αναπτέρωση ειδικού για την ΑΕΚ, το γκολ που βάζει λίγο πριν το ημίχρονο. Γιάννη Καραλή, να σχολιάσουμε την αγωνιστική στο σύνολό της. Φυσικά, Γιάννη, ξεκινώντας από το μάτς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ξεκίνα εσύ με το δικό σου σχόλιο για τα όσα είδαμε στην Τούμπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοίταξε, είδαμε δύο διαφορετικές εικόνες. Το πρώτο ημίχρονο, παρότι η ΑΕΚ είχε και εκεί την κατοχή, ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Δεν είναι μόνο ότι βρήκε νωρίς τον γκολ στο τρίτο λεπτό, είναι ότι ουσιαστικά δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να τον απειλήσει. Αντίθετα, αυτός είχε τις δικές του καλές στιγμές μετά τον γκολ. Μέχρι το ημίωρο είχε, που βρήκε το δεύτερο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε γιατί στον έλεγχο του VAR βρήκαν το χέρι του Ελκαντουρί στο κοντρόλ. Μέχρι εκεί είχε και την ευκαιρία με τον Ζίφκοβιτς στο 16, του Ζίφκοβιτς, και στο 21 τον Σβάπ την κεφαλιά που είναι τελείως μόνος του, και το τονίζω διότι τελείως μόνος του είναι και ο Ζίφκοβιτς στη φάση του γκολ του τρίτου λεπτού. Στο δεύτερο δοκάρι. Είναι αυτά τα δεύτερα μαρκαρίσματα της ΑΕΚ στο πάθος της περιοχής της που δεν τα ή στη δεύτερη γραμμή επίθεση του αντιπάλου, όπως είναι η κεφαλιά του Σβάπ, που δεν ακολουθεί σχεδόν πάντα κανείς. Mm-hmm. Μένει εκτεθειμένη από την αμυντική της λειτουργία στη συνολική της διάσταση. Μιλάω και δεν είναι πια ατομικά τα λάθη. Είναι σαφές ότι δεν είναι διδαγμένοι σωστά οι παίκτες πώς πρέπει να παίξουν άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να βρει, όπως και στο πρώτο, γκολ πολύ νωρίς. Και αφού έχει σοφαρίσει με αυτή την εξαιρετική κάθετη του Μάνταλου, που σήμερα νομίζω ότι κατά διαστήματα έκανε ηρωικές προσπάθειες, έχει και αυτό το χτύπημα στη μύτη, έχει χάσει αίμα, τρέχει, πασάρει, κόβει, είναι ο παίκτης που έχει κερδίσει τις δύο από τις τρεις κίτρινες κάρτες, έχει πάρει αρκετά φάουλ, έχει προσπαθήσει να οργανώσει το παιχνίδι, αλλά ένα δόκιμο σχήμα του Χιμένεθ με δύο σεντερφόρ με τον Ολιβέιρα να παίζει αριστερά, δεν κατάλαβα πώς περίμενε να χτυπήσει. Τέλος πάντων, του βγήκε στη φάση του γκολ, γιατί έρχεται από πλάγια αριστερά ο Ολιβέιρα, παίρνει την κάθετη του Μάνταλου και σκοράρει. Όμως μέσα στο διάρκεια του παιχνιδιού, όσο ήταν και τα δύο φορ στο γήπεδο, δεν του βγήκανε στιγμές τέτοιες που να δείχνουν ότι ήταν σωστή η επιλογή να μην έχει έναν ακόμη ακραίο στην 11 από το ξεκίνημα, αλλά να παίξει με τους δύο σέντερφορ. Mm-hmm. Στο δεύτερο ημίχρονο, λοιπόν. Επίσης, Γιάννη, σε αυτό να προσθέσω ότι ποιους δύο σέντερφορ. Δηλαδή, ο Ολιβέιρα χαραμίστηκε επί της ουσίας. Και όλο το... Αναγκάστηκε να βγάλει πλάκια τον Ολιβέιρα, ο οποίος ναι, μεν έτσι βρίσκει τον γκολ, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Γιατί μπορεί κάποιος, ξέρεις, που μένει μόνο σε στιγμές να πει να δικαιώθηκε ο Χιμένεθ. Από εκεί έρχεται. Έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά από τη στιγμές αριστερά παίρνει την κάθετη. Ναι, αλλά πού είναι σε όλο το παιχνίδι στους συνδυασμούς με τον Καρύμ. Εγώ περίμενα ότι είναι ένα σχέδιο. Και να σκεφτούμε ότι η παραγωγικότητα μιας ομάδας η οποία θεωρητικά εξαρτάται από τα μπακ, τα πονεμένα μπακ της ΑΕΚ, ξέρουμε το γνωστό πρόβλημα με τον Μπακάκη και τον Λιβάη Γκαρσία, δημιουργείς από το άλλο άκρο, όπου ο Έλντερ Λόπες δημιουργικά τουλάχιστον είναι καλός όταν έχει ανάσες, δημιουργείς αντίστοιχο πρόβλημα και από την άλλη σου πτέρυγα. Νομίζω για εμένα ο τρόπος που ήταν η ΑΕΚ σχηματισμένη μέσα στο γήπεδο ήταν ξεκάθαρο φάουλ του Χιμένεθ. Απλά του βγήκε τον γκολ. Ναι, και δεν του βγήκε τίποτα άλλο με την κατοχή της μπάλας και στην κυκλοφορία, δεν του βγήκε τίποτα άλλο. Τρώει και τον γκολ στα 17 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου και από εκεί πια από το 2-1 θα μου επιτρέψει το σχόλιο να πω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει ποδόσφαιρο χωριό. Μαζεύεται όλο στο 1/3 του γηπέδου, άντε να διώξουμε, άντε να μηνθούμε, άντε να κάνουμε, και επειδή βέβαια η ΑΕΚ έχει μια αστεία αμυντική λειτουργία, βρίσκει κόντρες. Βρίσκει και την ευκαιρία με τον Κρουμέντσικ στο 81 που είναι μόνος του και σουτάρει out. Βρίσκει και τη φάση του γκολ στο 89.
και απειλεί να κάνει και ένα γκολ ακόμα, ένα τρίτο γκολ, το οποίο τελικά το βρίσκει, επαναλαμβάνω, με το τέρμα του Ζίφκοβιτς στο 29ο λεπτό, που είναι μια εξαιρετική αντεπίθεση σε τρεις πάσες γρήγορες στο χώρο. Αλλά η νοοτροπία αυτή του ΠΑΟΚ, ότι προηγούμε 2-1 στην Τούμπα και παίζω στην Τούμπα κόντρα σε έναν από τους αντιπάλους που θέλω να βγάλω έξω στη διεκδίκηση του Europa. Όχι με σχέδιο ότι κάποια στιγμή θα μου κάτσει και ένα τρίτο γκολ και θα πάρω το μάτσα, αλλά μαζεμένος μέσα στην περιοχή ώστε να απειληθώ από μια ομάδα που, όπως πολύ σωστά είπες, δεν έχει δημιουργικό ίστρο, δεν έχει plays επιθετικά μεταξύ των παιχτών που συμμετέχουν στην 11η για να βγάλει συνδυασμένες επιθέσεις. Νομίζω ότι είναι τραγική εικόνα για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να σου πω ότι η καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στο παιχνίδι είναι η ευκαιρία που χάνεται από ένα κάκιστο σουτ του Ολιβέρο 42, που έχει αλλάξει 7 πάσες, μέσα στις οποίες εμπλέκονται ουσιαστικά 6 διαφορετικοί παίκτες, δηλαδή από Σβάρνα, Κρίστης, Σλάτσι, Μάνταλο, τον Καρίν και τον Ολιβέρα που χάνει την ευκαιρία, και αυτή λοιπόν έχει αυτή την πάρα πολύ κακή κατάληξη, που εμένα μου δείχνει ότι δεν είναι η δουλειά του build-up της ΑΕΚ που φάνηκε σε αυτή τη φάση. Είναι κάποια στιγμή που βρέθηκαν οι χώροι, κινήθηκαν σωστά οι παίκτες, αλλάξαν γρήγορα την μπάλα και μπόρεσαν να τους βγει ένας συνδυασμός. Κομπίνες, κινήσεις επιθετικές, τρόπος να αξιολογήσει, να αξιοποιήσει αυτό το αξιολογημένα εξαιρετικό επιθετικό όπλο που έχει το Λιβάη Γκαρσία, δεν υπάρχουν στην ΑΕΚ. Με αποτέλεσμα, ο τρόπος με τον οποίο πήγαινε και έδινε τα ντουμπλαρίσματα στην άκρη, στην πλευρά ο ΣΒΑΜ, να βοηθάει πάρα πολύ στο μαρκάρισμα του Λιβάη τον Μπάμπα, να μην του αφήνει χώρους να τον κάνει. Πρέπει. Αντίθετα με την ΑΕΚ, που στην πλάτη των μπακ της βγήκαν πάρα πολλές φορές παίκτες του ΠΑΟΚ και σε στατικές φάσεις στο βάθος μεγάλης περιοχής, αλλά και σε ανάπτυξη του πρώτου ημιχρόνου, που φεύγαν οι παίκτες και οι πλευρές δεν είχαν τις αλληλοκαλύψεις που είχε ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αλλά αυτή η τακτική του ΠΑΟΚ νομίζω δεν τον πάει πολύ βαθιά στη σεζόν, σε αυτή τη διαδικασία των play-off. Έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσει να παίζει έτσι, θα το πληρώσει, και θα το πληρώσει σύντομα και θα το πληρώσει και οδυνηρά. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξαναγίνει ΠΑΟΚ όταν έχει ένα παιχνίδι στα χέρια του, όταν το οδηγεί, όταν σκοράρει πρώτος, να κοιτάει να ψάχνει μετεπιτάσσεως ένα δεύτερο γκολ που θα του δίνει διαφορά ασφαλείας, και όχι να την κερδίζει στο 89 τυχαία επειδή όλη η ΑΕΚ παίζει 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Αυτό. Γιώργο Τσακίρη. Να δούμε τι θα μας πει για την σημερινή εικόνα της ΑΕΚ. Γιατί, Γιώργο, νομίζω ότι κατά τη δική μου άποψη αποτύχει έμεινε η ΑΕΚ ζωντανή σε αυτό το παιχνίδι και κατάφερε να διεκδικήσει πράγματα τουλάχιστον μέχρι το 89, βάσει και της εικόνας πολλών ποδοσφαιριστών της, αλλά πάνω απ' όλα λόγω του Μανώλη Χιμένεθ και της τακτικής προσέγγισης του. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, κοίτα, συμφωνώ απόλυτα, βάση αποτύχει, και μάλιστα όταν υπήρχε χαμογελάκι στο πορτοφόλιο πέφτοντας από το λευκό τον πύργο 45, πρέπει να το εκμεταλλευτείς και αυτό. Πρέπει να μάθεις και να καταλάβεις και να το εκμεταλλευτείς αναλόγως. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά την όποια αλλαγή σε ό,τι αφορά την τακτική προσέγγιση την έκανε στο 68. Ναι. Σαν μέχρι εκείνο το σημείο είναι όλα καλώς καμωμένα. Θαρώ ότι σήμερα απαντήθηκε σε ουσία καταρχήν να τα πάρουμε να είναι τα πράγματα. Το βασικό ερώτημα, γιατί δεν βλέπαμε τον Τατσένκο και γιατί θέλουμε αμυντικό πίσω, δείξα δεξί μπακ. Φάγαμε 3 γκολ. Εντάξει, νομίζω τα 2 ήταν ο Μιχάλης Μπακάκης μέσα στο μάτσενο, όχι ότι έφταιγε το παιδί, διότι και τα 2 είναι προσφορά από τα 3. Το πρώτο προσφορά του Ολιβέιρα, ποιος δεν φταίει βέβαια, γιατί δεν πρέπει να είναι εκεί. Ναι, καταλαβαίνω ότι λες και για να μην παρεξηγηθεί και να το προλάβω, γιατί ξέρεις, τα νεύρα είναι τσίτα αυτή την ώρα. Είναι ότι η συμμετοχή του Μπακάκη στην τετράδα της άμυνας. Μόνο καλά έκανε και τον Βέλ, δεν λέω εγώ όχι. Απλά μην λέμε ότι όταν βάζεις ένα μπακ, ξέρεις, επιθετικό ή ένα αμυντικό πίσω. Ναι, σου λέει το πρόβλημα. Ακριβώς. Έφαγε 3 γκολ και θα μπορούσε να έχει φάει άλλα 2. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην εικόνα σήμερα της ΑΕΚ. Ακριβώς έτσι είναι. Στην κόντρα επίθεση, που υποτίθεται είναι και γρήγορη. Λοιπόν, η προσφορά, ξαναλέω, των λαθών δεν είναι του Μπακάκη, για να μην παρεξηγηθεί, ο οποίος δεν ήταν καλά σήμερα, ήταν πολύ κακός. Τον έκανε ο Τίθερος Ζιβκοβιτς. Αλλά οι προσφορές των γκολ είναι του Ολιβέιρα, που δεν έπρεπε να είναι το παιδί εκεί και δεν φταίει, γιατί εκεί ξέρεις, αν επιθετικό σκέφτηκε, άφησε την μπάλα για τον πίσω. Δεν υπάρχει πίσω εκεί, αν παίζεις εκεί κοντά στον άξονα. Και η δεύτερη είναι του Λόπεζ, ο οποίος είναι εκπληκτικό το λάθος που κάνει, με αδίαστο μόνος του ανενόχλητο να βγάλει σε κόντρα τον ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα προλάβει να τρέξει και να καλύψει και τον Ζιβκοβιτς. Να μην βγει offside το παιδί, να τελειώσει το μάτς. Λοιπόν, όπως και να έχει, νομίζω ότι και στους 46, όταν τελείωσε έβαλε τον κολλιάκι του και τελείωσε το επίθονο, όταν με ρώτησαν δύο φίλοι μου, τους είπα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην χάσουμε. Η εικόνα της ομάδας είναι κακή, πολύ κακή, όπως και του ΠΑΟΚ για μένα. Απλά ο ΠΑΟΚ ήταν ένα κλικ καλύτερο σε ό,τι αφορά την τελική προσπάθεια και είχε ένα σχέδιο μπροστά, ήξερε πώς θα πάει με one touch επαφές να βγει στην κόντρα και να τελειώσει φάσεις. Η ΑΕΚ είχε 60% κατοχή της μπάλας, για παράδειγμα,
και η μπάλα πήγαινε γύρω. Γιώργο, νομίζω ότι είναι σημαντικό να σε σταματήσω. Και δεν ξέρω αν έχεις δει τις δηλώσεις του Χιμένεθ. Ναι, τις έχω δει, είναι... Δεν, εντάξει, εγώ τις δηλώσεις μετά από ένα μάτς δεν τις κρίνω ποτέ σοβαρά. Απλά βέβαια στην εποχή μας είναι το μοναδικό κριτήριο που έχουμε για επαφή με τον προπονητή και δεν υπάρχει συνέντευξη τύπου. Έχεις δίκιο, απλά επειδή η ένταση είναι πολύ μεγάλη, ξέρεις, και οι παλμοί είναι στο 200, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντας, δεν θέλω να κρίνω από εκεί. Εννοείται ότι είναι παντελώς άστοχες και προκαλούν και εκνευρισμό. Μία τζούρα απλά για τον κόσμο. Πέσεις. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ομάδα από το κέντρο και μπροστά δεν μπορεί να κάνει παραπάνω. Μόνοι μας αυτοκτονήσαμε. Όταν το σκορ ήταν 2-1, προσπαθούσαμε να ισοφαρίσουμε. Κάθε φάση είναι και γκολ. Αυτά είναι τα λόγια του Μανώλο Χιμένεθ και νομίζω, Γιώργο, υποδηλώνουν ξεκάθαρα την είναι ψυχολογική κατάσταση του, που βρίσκεται και ο ίδιος. Γιάννη, είναι και μία ακόμα τάκα του. Θα πρέπει να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Είναι προσβλητικό απέναντι στον εκπρόσωπο του μέσου που του κάνει την ερώτηση. Διότι το ρωτάει ο συνάδελφος ο κ. Βασιλείου αν γιατί έκανε, είχε ισοφαρίσει το ημίχρονο, που είναι πολύ λογικό. Mm-hmm. Μπαίνει και δέχεται γκολ στα 16 δευτερόλεπτα χωρίς συγκέντρωση, ξέρω εγώ. Κάτι να πει, δεν θα έπρεπε να είναι πιο συγκεντρωμένοι οι παίχτες και εκείνος ηρωνεύεται και πατάει, είναι τακτική αυτό. Α, εγώ δεν το ξέρω ως ηρωνία. Νόμιζα ότι εσύ προφανώς το είδες live. Εγώ το κατάλαβα ότι έκανε αυτοσαρκασμό, κάπως έτσι. Όχι, όχι, είναι ηρωνία. Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι απέναντι στον εκπρόσωπο μόνο του. Ναι, 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 μπορεί ναι. να είναι ηρωνία και απέναντι σε όλους που λένε για την τακτική του. Μπορεί να είναι και αυτό, να λένε όλοι ορίστε, ναι, εγώ φταίω. Με την τακτική που έκανε, επειδή οι άλλοι δεν είναι συγκεντρωμένοι στα 16 δευτερόλεπτα. Είναι σίγουρα ζήτημα οι δηλώσεις αυτές στο σημείο που έρχονται. Βέβαια. Και προφανώς είναι και ευθύνη του προπονητή η συγκέντρωση, η έλλειψη συγκέντρωση όταν μπαίνει η ομάδα από το ημίχρονο στο να ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό. Δεν είναι μόνο των παιχτών. Ναι, είναι και των παιχτών. Τέλος πάντων, η γενική εικόνα δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι σήμερα σε κάτι. Η ΑΕΚ δεν είναι καλή, το έχουμε ξαναπεί. Μεσοεπιθετικά προσπαθεί από κάποιες αρετές ποδοσφαιριστών να βγάλει ό,τι βγάλει σε επίπεδο ποιότητας, να βρει μια σύστα από το Μάνταλο ας πούμε, να κάνει ο Λιβάη Γκαρσία μια-δυο κινήσεις και να, ξέρεις, εκμεταλλευτεί την ικανότητά του στην τρίπλα ή στο τελείωμα των φάσεων, ή έστω τέλος πάντων Καρίμα Σαριφάτ και κάποιο σούτ από μακριά, όπως είδαμε και σήμερα να απειλεί. Με αυτή την εικόνα η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά δεν μπορεί να έχει καμία τύχη στα play-off, το έχω ξαναπεί. Θα το ξαναπώ, δεν νομίζω ότι λέμε κάτι το οποίο μοιάζει να ανακαλύπτουμε την Αμερική. Θα πρέπει να δουλευτεί μεσοεπιθετικά η ομάδα γιατί τα παιχνίδια αυτά είναι απαιτητικά στο να τα πάρει σε επίπεδο τελευταίου τρίτου. Πίσω στην άμυνα τα ξέρουν τα προβλήματά μας. Ναι. Και τα λέγαμε και πριν. Το ότι έλειπε ο Μπακάκης και γύρισε αντί του Τατσανικό δεν θα τα έλυνε τα προβλήματα αυτό. Mm-hmm. Αυτή η κίνηση. Ούτε ότι στην κόντρα επίθεση δεν έχουμε σωστές αντιδράσεις του αντιπάλου ενός κόντρα επίθεση, έτσι. Αν η ΑΕΚ δεν το καταλαβαίνει αυτό, ότι και με τον Αστέρα θα παίξουν κόντρα και ο Παναθηναϊκός πάλι θα την παίξει στην κόντρα και ο ΠΑΟΚ θα την παίξει στην κόντρα ξανά στο ΆΚΑ και ο Άρης, άμα είναι και είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι δεν θα πάμε για να κερδίσουμε καλά μάτια και να πηγαίνουμε στο 0, να πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι και να το επικοινωνήσουμε και στον κόσμο της ΑΕΚ ότι δεν θα διεκδικήσουμε την έκδοση στην Ευρώπη. Από τα play-off τουλάχιστον. Διότι δεν βλέπω πώς αλλιώς θα γίνει αν η ΑΕΚ δεν δουλέψει μεσοεπιθετικά και δεν βρει λύση. Σήμερα είχε ξαναλέω στο δεύτερο ημίχρονο κατοχή μπάλα 60% και φαντάζομαι ότι και σχέδιο του ΠΑΟΚ αυτό. Δώσε την μπάλα, δεν ξέρει τι την κάνουν. Έχει κερδίσει 8 κόρνερ και άλλα 3-4 φάουλ γύρω-γύρω και δεν υπάρχει στιγμή υποψίας απειλής από αυτά. Αν δεν το καταλαβαίνουμε και δεν το βλέπουμε στο μάτς αυτό, νομίζω ότι εθελοτυφλούμε και απλά περιμένουμε να έρθει το μοιραίο. Θα πρέπει μόνο και μένα να εστιάσει λίγο σε αυτό το κομμάτι της δουλειάς, να αφήσει τα υπόλοιπα. Και μετά στο τέλος σεζόν εφόσον θέλουν να αλλάξουν πράγματα και πρόσωπα και καταστάσεις να το κάνουν. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να έχουμε αλλαγές. Ναι, τα περιθώρια είναι. Αυτή θα είναι η ΑΕΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Ενώ σε επίπεδο επιλογών. Δεν καταλαβαίνω γιατί σήμερα δεν μπορούσαμε να δούμε τον Ντάνκοβιτς. Δεν μπορώ να το καταλάβω ξανά. Επέστρεψε από τον αντισμό, ήταν έτοιμος. Έρχεται διακοπή, θα μπορούσε νομίζω να παίξει 20 λεπτά. Okay, αυτό το κρίνει ο προπονητής. Δεν μπορώ να αντιληφθώ και να καταλάβω το τρίκ με τον Ολιβέιρα. Δεν νομίζω ότι βγήκε καθόλου. Τουλάχιστον δεν εννοώ από τη φάση του γκολ, γιατί δεν είναι από εκεί αυτό έτσι δεν είναι από ανάπτυξη από τα αριστερά. Αλλά όλη το διάστημα που έπαιζε έτσι η ΑΕΚ ήταν όχι κίνδυνη. Ήταν παροδία η εικόνα της. Mm-hmm. Δεν μπορούσε καν να πατήσει την περιοχή με αξιώσεις. Εκτός από τους 40, αν δεν κάνω λάθος, που έκανε μια τελική στραβοκλωτσιά με το αριστερό Ολιβέιρα σε μια συνεργασία του με τον Ζαριφάρτ. Ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά, καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, συνεχίζουμε στα σχόλιά μας. Πάμε στον Βασίλη Βέργη να σχολιάσουμε μαζί του το σύνολο της αγωνιστικής. Φυσικά, Βασίλη, ξεκινώντας από τον ντέρμπι και τα όσα είδαμε ανάμεσα σε ΠΑΟ και ΑΕΚ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου, καλησπέρα και στους αγρότες μας. Καταρχάς να πω ότι η νίκη του ΠΑΟΚ είναι απόλυτα δίκαιη.
Και η ΑΕΚ πρέπει για την ώρα να ευχαριστήσει πάρα πολύ τον Παπαδόπουλο, τον τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης που ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό, διότι τώρα τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα, έτσι. Θα την είχε φτιάξει τη βαθμολογία και ο Παναθηναϊκός. Να ξεκινήσω από τα βραδινά, δηλαδή από αυτό που είδαμε πριν από λίγο, που τελείωσε πολύ και πριν από λίγο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μετά από καιρό έπαιξε πολύ έξυπνα και πολύ στοχευμένα. Τι εννοώ? Ο ΠΑΟΚ συνήθως προσπαθεί να, ειδικά όταν παίζει στην Τούμπα, να πάρει κατοχή σε ένα παιχνίδι και να κυριαρχήσει έτσι. Σήμερα έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα. Έδωσε χώρο στην ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο Τσακίρη, που η ΑΕΚ δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Και από εκεί και πέρα ο δικέφαλος κατάφερε να βρει ένα γκολ που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα, όπως ακριβώς είχε αλλάξει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, είχε αλλάξει τις ισορροπίες το ξαφνικό γκολ της ΑΕΚ, από εκεί που δεν το περίμενε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με την έξοχη ασίστ του Μάνταλου και το πολύ ωραίο πλασέ του Ολιβέιρα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο που η ΑΕΚ μπήκε κοιμισμένη, χωρίς συγκέντρωση στο δεύτερο ημίχρονο, και μέσα με 7 επαφές και μέσα σε 16 δευτερόλεπτα βρήκε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Σιντέρσκι, αλλάζοντας ξεκάθαρα τις ισορροπίες του αγώνα. Από εκεί και πέρα, ο δικέφαλος του Βορρά έδωσε την μπάλα στην Ένωση, η οποία πραγματικά δεν ήξερε τι να την κάνει. Και αυτό γιατί απόψε ο Λιβάη Γκαρσία δεν ήταν σε καλό βράδυ, ήταν και αυτός πολυφλιάρος, όπως όλη η ομάδα. Περίμεναν ίσως ξανά μια κάθετη μια ενέργεια από τον Μάνταλο. Δεν βγήκε η ευκαιρία και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να χτυπήσει, έχοντας κορυφαίο παίκτη του απόψε τον Αντρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος στο πρώτο γκολ μπήκε στην πλάτη του Μπακάκη. Δεν κατάλαβα γιατί ο Μπακάκης πήγε στον Κρέσπο εκείνη την ώρα. Ειλικρινά σου λέω, δεν το κατάλαβα. Αλλά πολλά πράγματα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς με την άμυνα της ΑΕΚ. Θέλω να θυμίσω και ότι η άμυνα αυτή έχει δεχτεί 32 γκολ και ο ΠΑΟΚ τη χτύπησε πάρα πολύ απλά εκεί που πονάει, δηλαδή στην ανασταλτική της λειτουργία. Και στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο είναι υπέροχο το πλασέ του Σβιντέρσκι και στο τρίτο έρχεται από μια εξαιρετική κόντρα και στο όριο φεύγει στην ασίστ του Κμέντσικ, φεύγει ο Ζίβκοβιτς. Είναι μια απόλυτα δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ. Θυμίζω μόλις το δεύτερο ντέρμπι που κερδίζει στο φετινό πρωτάθλημα, μετά από εκείνο το 2-1 επί του Παναθηναϊκού. Έτσι, σωστά, ναι. Εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι είναι τρεις ομάδες στις οποίες δεν μπορεί να έχεις καμία εμπιστοσύνη. Δηλαδή, μιλάω για την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, έτσι. Σωστό είναι αυτό που λες. Καμία εμπιστοσύνη. Μία ερώτηση να σου κάνω. Βεβαίως. Στην ΑΕΚ, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, γιατί η διακοπή δεν είναι πάντα καλή, ειδικά όταν πηγαίνεις με τέτοια ατμόσφαιρα σε αυτή. Δεν θεωρείς ότι είναι λίγο πιο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί η κατάσταση και η ατμόσφαιρα με τον Χιμένεθ στα αποδυτήρια δείχνει ηλεκτρισμένη επικίνδυνα? Τι να σου πω, ενώ ο Παναθηναϊκός σκίζει, αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα θα γραφτεί πραγματικά στο βιβλίο Γκίνες. Όχι γιατί είναι απίθανο, αλλά γιατί επί της ουσίας... Απλά, κοίτα, Βασίλη, στον Παναθηναϊκό... Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η ΑΕΚ είναι χειρότερη από τον Παναθηναϊκό και δεν είναι χειρότερος στον Παναθηναϊκό. Γιατί κατά τη γνώμη μου, στον Παναθηναϊκό μπορούμε να πούμε ότι σήμερα το Χ χάθηκε λόγω Μπόλωνη και της τακτικής του... Λόγω χάθηκε λόγω νοοτροπίας. Και της τακτικής του προσέγγισης, ναι, παύλα νοοτροπίας. Όχι όλης της ομάδας. Ο Μπόλωνη της είπε γύρνα πίσω. Ναι, ναι. Αυτή η τακτική προσέγγιση δεν είναι κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά. Ο Παναθηναϊκός με τον Λάζλο Μπόλωνη έχει μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Απλά δηλαδή, από την πλευρά της ΑΕΚ θεωρώ ότι φταίει και ο Χιμένεθ και οι παίκτες. Και δεν ξέρεις τι να το μοιράσεις. Ναι, και ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν φταίνε, κατά τη γνώμη σου. Έχουν μικρότερο οι οποίοι παίκτες του Παναθηναϊκού κοιτούσαν επί 13 λεπτά τους παίκτες του Αστέρα να κάνουν πάρτι μέσα στην περιοχή τους και στην τελευταία φάση είδαν τον Ιγκλέσιας, λες και ένα μωρό παιδί να ρωτούσε εκείνη, που θα πάει πάλα στο γέμισμα του Άλβαρες, στον Ιγκλέσιας θα σου λέγει. Βλέπουν τον Ιγκλέσιας λοιπόν, τον κοιτούν, βλέπουν τον Λουίς Φερνάντες να γυρνάει και βλέπουν τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας μόνο του στη μικρή περιοχή. Μην καθόμαστε και συζητάμε τώρα πράγματα για αυτό το απίθανο που έγινε σήμερα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ποδοσφαιρικά ταπεινωτικό για τον Παναθηναϊκό, να προηγείται 2-0, ο Παναθηναϊκός με κανονική νοοτροπία θα έπαιζε για να βγάλει και τρίτο και τέταρτο γκολ. Ανταυτού ο Παναθηναϊκός από την ώρα που βγήκε ο Κίκο Μακέντα, και εκεί απορώ. Ναι, ο Μακέντα κινδύνευε με κόκκινη κάρτα, με δεύτερη κίτρινη, γιατί είχε όλη την ώρα τον μπούρου-μπούρου με τον Καθάνιος επί 20 λεπτά. Ναι, το συγγνώμη, αλλά το μάτς, ναι, σχεδόν, ναι. Εκεί τον φωνάζει ο προπονητής και του συμπεριφέρεται με τρόπο που ο Μακέντα και ο κάθε Μακέντα πρέπει να σταματήσει. Ανταυτού γίνεται αλλαγή λοιπόν στο 80 ο Μακέντα, από εκεί πέρα σταματάει να υπάρχει Παναθηναϊκός στο κήπεδο, σταμάτησε και από το 84 και μετά βλέπαμε την Μπαρτσελόνα με τα καταπατήσια. Αυτό βλέπαμε. Στο παιχνίδι της Τρίπολης, έτσι. Μιλάμε για απίστευτα ταπεινωτικό για τον Παναθηναϊκό να συμπεριφέρεται, λες και είναι μια ομαδούλα που παίζει και παλεύει για να κρατήσει ένα αποτέλεσμα που το έχει στα χέρια του μέχρι το 84. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Δεν φταίει μόνο ο Μπολόνι, φταίει όλη η νοοτροπία που έχει αυτή η ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό και επί Μπολόνι πλέον.
ξεκάθαρα. Mm-hmm. Δηλαδή παίζει για να φτιάξει δύο φάσεις, τρεις φάσεις, δυόμιση φάσεις σε κάθε παιχνίδι. Ναι, και μετά να υπερασπιστεί το σκορ. Ναι. Και μετά να υπερασπιστεί το σκορ. Αυτά δεν γίνονται. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό το Παναθηναϊκό δεν μπορεί να έχει καμία εμπιστοσύνη. Σε αυτή την ΑΕΚ επίσης δεν μπορεί να έχει καμία εμπιστοσύνη. Δεν είναι μόνο θέμα Χιμένεθ. Είναι, ας πω κάτι Γιάννη, δεν στην αμυνά της. Με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό σου λέω, Βασίλη. Μπορεί να λέμε και το ίδιο με διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτό σου λέω. Ναι. Δεν ξέρω λοιπόν ποιος θα αυτοκτονήσει εντός εισαγωγικών μέχρι να τελειώσει. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα έχει δρόμο, ναι. Αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο και επίσης εγώ δεν με πείθει ο ΠΑΟΚ, παρότι σήμερα ήταν καλύτερος και κέρδισε. Δεν με πείθει. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ πάει την Κυριακή στο Λεωφόρο, περάσει εμφαντικά, κάνει διπλό, οπότε ναι, θα σου πω, okay, ο ΠΑΟΚ έχει όλες τις δυνατότητες να το καθαρίσει. Αυτά για ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εγώ. Καλό βράδυ στον Βασίλη Βέργη. Συνεχίζουμε. Πάμε στον Γρηγόρη Ατρίδη να συζητήσουμε μαζί του για την δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ. Νομίζω, Γρηγόρη, άνετε νίκη και σε ντέρμπι μετά από καιρό για τον ΠΑΟΚ. Έξυπνη εικόνα από την ομάδα του Πάμπλου Γκαρσία που διαχειρίστηκε διαφορετικά από ό,τι συνηθίζουμε ένα ντέρμπι. Δεν πήρε την μπάλα στα πόδια του, δεν ένιωσε άβολα με το γεγονός ότι την κυκλοφόρησε πάρα πολύ. Η ΑΕΚ και ένα χρυσό τρίποδο στο τέλος για τον δικέφαλο του Βορρά στην δική του πρεμιέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε πολλά από αυτά που είπε συμφωνώ και εγώ. Έχω την αίσθηση ότι η σκοπιμότητα που μπήκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και η ανάγκη για βαθμούς σε ένα ντέρμπι, γιατί φέτος θα πηγαίνει πάρα πολύ άσχημα στα παιχνίδια με τους θεωρητικά μεγάλους, έχουν οδηγήσει αρχικά τον Παύλο Γκαρσία σε συγκεκριμένες επιλογές και στη συνέχεια κατ' επέκταση την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ να είναι όπως την περιέγραψες. Ενδεικτικό, νομίζω, για κάποιον που δεν έχει δει το μάτς, είναι το πόσο ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε τους εξτρέμ του. Ακόμα και η επιλογή να αλλάξουν πλευρά ο Τζόλης με τον Ζίβκοβιτς και σε πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού να έχουν και οι δύο τον νου τους στον πλάγιο μπακ να βοηθάνε και να είναι πρώτα το μυαλό τους στην άμυνα και μετά στην επίθεση, με καθαρό μυαλό στην επίθεση, να κοιτάξουμε, να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τις φάσεις τις οποίες θα δημιουργήσουμε ή τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα μπορούσαμε να φτάσουμε με καλό τρόπο απέναντι από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, δείχνει νομίζω το πόσο ο ΠΑΟΚ ήθελε την νίκη, σκέφτηκε πάρα πολύ και την άμυνά του, το έκανε πράξη, αυτό δεν ήταν μόνο θεωρητικό, και νομίζω ότι μπαίνει με το δεξί στα play-off και παίρνει και ψυχολογία, γιατί εκτός από τους τριβαθμούς, που είναι κάτι το οποίο να θυμίσουμε και στον κόσμο ότι οι ομάδες δεν μάχονται μόνο για την δεύτερη θέση, γιατί στην ουσία του πράγματος δεν αλλάζουν και πάρα πολλά για το πού θα παίξουν στην Ευρώπη το καλοκαίρι, ούτε για τη θέση των προκριματικών, ούτε για τη διοργάνωση. Αλλά μάχονται όλες αυτές οι ομάδες, γιατί είναι μικρή η διαφορά τους, έτσι πως ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια της σεζόν, να μην χάσουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις και ο κίνδυνος ολοχεύει για όλους. Οπότε ΠΑΟΚ πήρε και το τρίποντο που αρχικά τον κάνει να πλησιάζει στη δεύτερη θέση. Όπως και να έχει, του αλλάζει και την ψυχολογία. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει με ήττα στη Λεωφόρο και έρχεται διακοπή. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έρχεται διακοπή, όχι μόνο για τις ανάσεις που θα πάρουν όλοι όσοι συμμετέχουν σε play-off και σε play-out, αλλά γιατί τα τελευταία αποτελέσματά τους θα τους ακολουθήσουν. Ναι, νομίζω ότι πήρε και ψυχολογία πάρα πολύ, γιατί κέρδισε μία... Όχι γιατί είναι καλά η ΑΕΚ, όπως και ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, αλλά πιθανότατα έναν από τους βασικούς του αντιπάλους στην προσπάθεια να πάρει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή θεωρώ ότι η ΑΕΚ με τα χίλια προβλήματα που έχει, είσαι πολύ περίεργο φεγγάρι, παρότι έχει τον Χιμένεθ στον πάγκο, αλλά με μια πολύ διαφορετική ΑΕΚ τέλος πάντων, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ την κέρδισε του δίνει επιπλέον 6 βαθμούς και την ψυχολογία. Τώρα γενικότερα, άμα ανοίξουμε και δούμε τη μεγάλη εικόνα, νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να πανηγυρίζει και πάρα πολύ. Όχι γιατί έχει χαθεί προπολού, όπως το έχουμε πει και μαζί, ο στόχος της πρώτης θέσης, κάτι το οποίο είναι γνωστό εδώ και μήνες για τον ΠΑΟΚ, σε μια μεταβατική χρονιά, γιατί δεν θα κάνει σε κανέναν εντύπωση, έστω και μετά από αυτή τη διακοπή, αν όχι στο επόμενο παιχνίδι, στο μεθεπόμενο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ να έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Έτσι θα πάει αυτή η χρονιά, έτσι ήταν στη διάρκεια της, έτσι θα ολοκληρωθεί. Είχε αλλαγή προπονητή, είχε πολλές αλλαγές παικτών και με τις πολλές αποχωρήσεις και με τις ελεύσεις παικτών ακόμα και στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Οπότε δεν είναι κάτι πάρα πολύ παράλογο. Νομίζω ότι αν θα πρέπει να κάνει κάτι ο Γκαρσία, είναι να χτίσει πάνω σε αυτό το παιχνίδι, κοιτώντας βέβαια μόνο αυτά τα παιχνίδια των play-off, και να κρατήσει και τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του αντιμετώπισε έναν μεγάλο αντίπαλο, το ότι ήταν συμπαγής, το ότι ήταν σοβαρή αμυντικά, το ότι ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, το ότι ήταν αρκετά αποτελεσματική με βάση τις φάσεις που έκανε. Ενδεχομένως θα πρέπει να βελτιώσει λίγο τον τρόπο με τον οποίο κράτησε την μπάλα, γιατί είναι λάθος του ΠΑΟΚ για εμένα όταν προηγείται με 2-1 και έχει ένα τέταρτο 20 λεπτό στο οποίο έχει παραδώσει την μπάλα στον αντίπαλό του, αφήνει την ΑΕΚ έστω και με γιόμες. Ναι, εκεί το έκανε και λίγο αβίαστα, είναι αλήθεια. Δεν ήταν τόσο τακτική προσέγγιση, ήταν ότι πάρ την μπάλα, εγώ έχω το σκορ.
Είναι λάθος λοιπόν δίκιο. Αυτό 100% και λάθος είναι γιατί η ΑΕΚ από αυτά τα γεμίσματα πήρε πολλά κόρνερ, ανεξάρτητα και εκείνη ήταν πολύ προβληματική μέσω. Αν αντιστρέψεις τους ρόλους, αυτό είναι το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ναι. Σωστό. Έχεις δίκιο. Και καλά και το θυμίζεις. Οπότε σε εκείνο το διάστημα ΠΑΟΚ κινδύνευσε χωρίς λόγο, γιατί με μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, που είναι και το μοναδικό πράγμα στο οποίο έχει στερήσει πολύ σε αυτόν τον αγώνα, θα μπορούσε να ελέγξει περισσότερο τον ρυθμό και ενδεχομένως να φτιάξει και μια επίθεση και να μην έχει, ξέρεις τι, αυτή, τώρα δεν έχει κόσμο στα γήπεδα γιατί ζούμε αυτή την πολύ άσχημη εποχή του κορονοϊού. Αλλά αυτό το άγχος που μεταφέρεται στον τηλεθεατή, που θα μεταφερόταν και στον κόσμο που βλέπει το μάτς από το γήπεδο με την εικόνα της ομάδας, είναι αυτό που λέμε μυρίζει τον γκολ. Το μυρίζει τον γκολ που θα φάει μια ομάδα. Τώρα μιλώντας και για την ΑΕΚ, έχω την αίσθηση, έτσι, παρότι δεν καλύπτω το ρεπορτάζ της ομάδας, αλλά με κάποια πληροφόρηση και από την πλευρά των κυτρινόμαυρων, ότι είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που καλείται να κάνει ο Χιμένες. Και είναι πολύ περίεργο γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος όταν πέτυχε κάτι στην ΑΕΚ το είχε πετύχει γιατί είχε κερδίσει τα αποδυτήριά του, τώρα υπάρχει μια μεγάλη επιφυλακτικότητα προς το πρόσωπό του. Τουλάχιστον αυτό έχω ακούσει εγώ και δεν ξέρω αν κάνω τόσο λάθος. Νομίζω ότι αυτό πλέον βγαίνει και στο γήπεδο με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ από όλα τα ζητήματα. Υπάρχει η επιφυλακτικότητα, όχι απαραίτητα με παίκτες που το συμπαθούν ή δεν το συμπαθούν, από μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών και για τις αποφάσεις του προπονητή και για το αγωνιστικό πλάνο που ο ίδιος ζητάει από την ομάδα να υπηρετήσει, προκειμένου να πετύχει το στόχο της. Και αυτό φαίνεται στην εικόνα της ΑΕΚ, η οποία είναι φοβική, δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ που έχουμε δει σε παλαιότερα ντέρμπι, που βέβαια είχε και πολύ πιο πλούσιο ρόστερ και πολύ καλύτερη ομάδα, όχι μόνο μονάδες, αλλά συνολικά ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Εξηγείται ως ένα βαθμό γιατί έχει και πολλούς πιτσιρικάδες, δηλαδή ας δει κάποιος το κεντρικό δίδυμο στόπερ της ΑΕΚ και αν στην τετράδα της άμυνας το ΣΒΑΡ να το θεωρούμε πλέον αρκετά έμπειρο και με κάποιες παραστάσεις, η ΑΕΚ αγωνιζόταν με τον Λάτσι σε ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν έχει κόσμο η Τούμπα, αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό. Ο Λιβάη Γκαρσία έδειξε ότι όταν κάποια ομάδα τον κλείνει και το διαβάζει καλά, και είναι κάτι που έπρεπε να το πω και στον ΠΑΟΚ αυτό, ότι διάβασε. Ναι, στο τελευταίο μάτς των δύο ομάδων είχε γίνει έγκλημα από εκείνη την πλευρά. Το είχε πληρώσει πολύ ακριβά ο Γκαρσία και γι' αυτό το λόγο ανάγκασε όλη την ομάδα του να πέσει πάνω στον καλύτερο παίκτη της ΑΕΚ, μιλώντας για την ατομική του προσπάθεια. Ο Λιβάη Γκαρσία λοιπόν δεν υπήρχε σε αυτό το παιχνίδι και όπως βλέπαμε παλιότερα μέσα στη σεζόν αυτή και με άλλους παίκτες της ΑΕΚ, για παράδειγμα όποτε δεν τραβούσε ο Λιβάγια, όποτε δεν τραβούσε ένα διάστημα που ήταν φορμαρισμένος και τώρα δεν είναι ο Ολιβέιρα ή και ο Ανσαριφάρντ. Όποτε δεν τραβούσαν οι μονάδες της ΑΕΚ μέσω επιθετικά, πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα στο οποίο έβλεπε κάποιος μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να παράξει ποδόσφαιρο με συνδυασμό και πήγαινε μόνο σε ατομικές ενέργειες που όταν κάποιοι παίκτες είναι σε κακή μέρα έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία. Είναι γρίφος η ΑΕΚ για τη συνέχεια, νομίζω. Δηλαδή είναι μια ομάδα στην οποία είτε είσαι οπαδός της, είτε είσαι αντίπαλός και θέλεις να προετοιμαστείς απέναντί της, δεν μπορείς να την εκτιμήσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα πλεόφ, όπως τα βλέπουμε όλοι, γρίφος είναι και ο ΠΑΟΚ. Γρίφος είναι για όλους. Έτσι. Ναι, δηλαδή νομίζω ο ΠΑΟΚ είναι σήμερα, αλλά να δούμε αν θα έχει μια σχετική σταθερότητα στη συνέχεια το πλέοφ, μήπως και μπορέσει να πετύχει τον στόχο του. Μεγάλος γρίφος είναι και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ήταν γρίφος και στο σημερινό 90 λεπτό. Για 60 λεπτά βλέπαμε μια ομάδα η οποία έχτισε πάνω στη νίκη που πήρε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Στα 30 λεπτά μετά, με λάθη βέβαια και του προπονητή του, είναι ένας άλλος εντελώς αντίπαλος. Οπότε από αυτή την άποψη, τουλάχιστον ας είμαστε ικανοποιημένοι ότι θα δούμε αρκετά. Ναι, έχει ζουμί. Ωραία, Γρηγόρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Γρηγόρη Ατρίδη και συνεχίζουμε. Πάμε στην ΑΕΚ και πάλι πάμε στον Κώστα Κετσετζόγλου να δούμε τα όσα συνέβησαν σήμερα στην Τούμπα. Κώστα, θέλω να σχολιάσουμε και μαζί και τις δηλώσεις του Μανώλο Χιμένεθ μετά το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι είναι ενδεικτικές για το κλίμα συσπήρωσης που δεν υπάρχει μέσα στην ομάδα. Κάτι για το οποίο εν τέλει όλη η φασαρία για τον Χιμένεθ για αυτό έγινε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όντως έχεις δίκιο σε αυτό, δηλαδή. Δύο πράγματα ήταν αυτά που έφεραν το Χιμένεθ ουσιαστικά. Ότι ξέρει την ομάδα εννοείται και ότι αναμενόταν γρήγορα καλύτερη αμυντική λειτουργία από αυτή που ήταν τότε. Και συσπήρωση. Όντως αυτό για ένα μήνα έγινε. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, είναι κάθε παιχνίδι πάει στη τύχη. Δηλαδή πώς θα κάτσει, πώς θα βγει. Μπορεί σε ένα μάτς να πάει καλά, ξέρω εγώ, η άμυνα να μην δεχτεί γκολ, μπορεί σε άλλο να δεχτεί τρία. Αυτό μετά και το έχω πει πολλές φορές.
εκτός από τον Ιανουάριο αυτά τα παιχνίδια τα πρώτα του Χιμένας, από εκεί και πέρα και, στην, και από τον Νοέμβριο και μετά με τον Καρέρα και τώρα εδώ και δύο μήνες με τον Χιμένας, σε κάθε παιχνίδι πραγματικά δεν ξέρεις τι θα δεις. Και τώρα τελευταία δεν ξέρεις τι θα δεις και σε εντεκάδη. Δηλαδή τώρα αυτό με τον Ολιβέρα, όντως χθες το είχα ακούσει ότι μπορεί να... ότι τον είχε δοκιμάσει αριστερά του Λασπάδου, αλλά δεν μπορούσα να περιμένω να το δω κιόλας να γίνεται. Από τη στιγμή που και οι δύο που παίζουν αριστερά ήταν έτοιμοι, και ο Αλμπάνης και ο Τάνκοβιτς. Ναι. Και ο Τάνκοβιτς και πιο έτοιμος από τον Αλμπάνης. Δηλαδή το λέω αυτό γιατί για άλλα ένα παιχνίδι δεν μπήκε καθόλου. Εντάξει, δεν είναι τόσο κακός παίχτης. Και σε ένα ημίχρονο που μετά το 70, τουλάχιστον 65-70, η ΑΕΚ είχε, είχε την μπάλα και προσπαθούσε κάτι να κάνει. Εγώ θεωρώ ότι θα βοηθούσε. Είναι ένας παίχτης που σκοράρει. Έχει εμπνεύσεις, μπορεί να... μπορεί από μια τέτοια έμπνευση να γινόταν κάτι. Έτσι αλλιώς εκείνο το σημείο, δεν νομίζω ότι αυτό που ένοιαζε πιο πολύ ήταν τα αντιπλαρίσματα. Η ΑΕΚ όλες τις επιθέσεις που δέχτηκε, δεν ήταν ποτέ η άμυνα της οργανωμένη. Σωστά. Είχε την μπάλα, ήταν από τη σέντρα και μπροστά, δεν είναι. Απ' την άλλη ήταν πάρα πολύ αργή στην ανάπτυξή της, είχαν κλειστεί και όλη η Βέιρα. Okay. Ως εξτρέμ δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Είναι απαράδεκτο ότι και στα δύο ημίχρονα ο τρόπος που μπαίνει η ομάδα μέσα. Και ιδίως στο δεύτερο είναι εξοργιστικό πλέον. Ιδίως στο δεύτερο συμφωνώ μαζί σου γιατί στο πρώτο την έχεις πατήσει κιόλας. Δηλαδή, εκτός από αυτό ρε εσύ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τι να πει που δικαιούται αυτό ημίχρονο να προηγείται ίσως και με 2-0. Και βρέθηκε στο τελευταία φάση του αγώνα του ημιχρόνου, συγγνώμη, να δεχτεί γκολ 1-1. Δηλαδή, πώς ο ΠΑΟΚ είχε την ψυχολογία να μπει μέσα και να επιτεθεί από το πρώτο δευτερόλεπτο και ΑΕΚ, ας πούμε, από μια βαθιά γιώμα να μην μπορέσει να, να αντέξει ούτε 16 δευτερόλεπτα με την ισοπαλία. Ναι. Δηλαδή αυτά είναι απίθανα πράγματα ρε εσύ. Επίσης το πρώτο στημένο πάλι γκολ. Δηλαδή και με τον ίδιο τρόπο που έχει δεχθεί άλλα 500 γκολ φέτος. Και επίσης τα πόσα στημένα της ΑΕΚ βάζω τα, τα άφθονα κόρνερ σήμερα πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Ναι, εντάξει, όντως. Γιατί και αυτό παίζει, τα καθάρισε όλα ο ΠΑΟΚ. Από ένα σημείο και μετά όταν είδε πώς πηγαίνουν τα πράγματα παραχωρούσε και εύκολα κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Ναι. Στην και... λογική ότι δεν έχει κόστος γιατί δεν απειλούμε. Ναι, έχεις δίκιο. Και τις τελείωνε τις φάσεις πολύ εύκολα. Αλλά και αυτό τώρα δηλαδή ο τρόπος που, που μπαίνει το πρώτο γκολ είναι, είναι ένα γκολ που το έχουμε δει, στο λέω και πάλι, το έχουμε δει άπειρες φορές φέτος. Άπειρες. Δηλαδή δημιουργείται ένα κενό, έρχονται ο κάθε παίχτης πάει λίγο πιο μπροστά από εκεί πρέπει να είναι για να καλύψει κάτι τέλος πάντων και στο τέλος μένει ένας πίσω μόνος του και βάζει γκολ. Δηλαδή σκέψου πόσα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στα παιχνίδια του αθλήματος πόσες φορές θα είδαμε αυτό και συνεχίζουμε να το βλέπουμε. Τέλος πάντων, τι να πω, είναι... Το μόνο καλό για την ΑΕΚ σήμερα είναι ότι δεν είναι από σήμερα Πέμπτη. Ναι, λόγω Παναθηναϊκού. Ακριβώς, λόγω Παναθηναϊκού. Που θεωρώ ότι αυτό που έπαθε ο Παναθηναϊκός είναι χειρότερο από αυτό που έπαθε η ΑΕΚ. Δεν το λέω τώρα για να χρυσώσω το χάπι, απλά επειδή μιλήσαμε για τη... Για τη βαθμολογία. Τώρα έχει διακοπή. Θα σου έλεγα ότι είναι καλή η διακοπή, αλλά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα μέσα στην ομάδα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, ούτε και στη σχέση του Μανώλου με τους παίχτες. Εγώ δεν θεωρώ για την ΑΕΚ ότι είναι ευνοϊκό το ότι έχει διακοπή. Ναι, okay, σε επίπεδο ανάσας και φυσικής κατάστασης ενδεχομένως να είναι. Αλλά σε επίπεδο ψυχολογικής ηρεμίας, το ηρεμία δεν υπάρχει καν. Ναι. Όχι ρε παιδί μου, γιατί λες ότι, εντάξει, ότι ξέρεις. Ναι, ότι πέφτουν οι τόνοι, ότι ηρεμία... Όταν δεν είσαι καλά, ότι όταν δεν είναι καλά μια ομάδα, θα έχει ένα διάστημα. Να παίξει καλύτερα, να προπονηθεί μάλλον καλύτερα. Λείπουν δύο παίχτες, εντάξει, λείπει ο Γκαρσία. Λείπουν τέλος πάντων κάποιοι διεθνείς, έχει αρκετούς η ΑΕΚ. Ο Έλληνας είναι μόνο δύο, έχει αρκετούς, αλλά να γίνει, ξέρεις, μια δουλειά, μήπως εμφανιστεί καλύτερα μετά. Τώρα δεν το αμφιβάλλω λίγο σε αυτό. Επίσης, με αυτή τη διακοπή είναι και το χρονικό διάστημα που έχει θέσει ο Χιμένεθ ως... deadline για τη φυσική κατάσταση. Ως ορόσημο ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη μετά τη διακοπή. Εντάξει, αυτό σίγουρα δεν φάνηκε σήμερα, ότι είναι τα πρόθυρα να είναι έτοιμη. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Ωραία.
Πάντως μια δίκαιη ήταν της ΑΕΚ από έναν καλύτερο ΠΑΟΚ και με μια για μένα πολύ καλή διαιτησία. Mm-hmm. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Κώστα. Και επιστρέφουμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία στα γκολ που δέχεται μπορούμε να πούμε ότι είναι γκολ συγκέντρωσης, άρα κατά βάση το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης πηγαίνει στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στις φάσεις που δέχτηκαν τα γκολ δεν έκαναν ούτε τα βασικά. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Μανώλο Χιμένεθ να βγάζει και να επιβεβαιώνει, αν το θέλετε, για όσους δεν ήταν πολύ σίγουροι, όλον αυτόν τον ηλεκτρισμό που νιώθει στην ατμόσφαιρα και τον εκνευρισμό που βγάζει μέσα στο παιχνίδι από τις επιλογές του, μέσα από τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Μπορείτε να τις δείτε και στο Big Win Sport FM, στο site sportpavlefm.gr. Τάσο Τσατάλη, όλο αυτό το μείγμα, πού θα βγάλει την ΑΕΚ, γιατί πλέον η κατάσταση νομίζω ότι είναι επικίνδυνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Πώς με ξεκινάς έτσι, ήθελα λίγο όσο μπορούσα να τα αποφύγω, αλλά δεν γίνεται να τα αποφύγεις. Κοίτα, πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ σε τι μπορεί να ελπίζει γενικά, έτσι αφήνω έξω χειμένα τις θεωρίες όλα αυτά, λέμε τώρα από πλευράς προοπτικής. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ πρέπει να έχει στόχο στη φάση που είναι να πάει όσο μπορεί πιο μακριά την αγωνιστική που θα βρεθεί εκτός θέσης Ευρώπης, όσο γίνεται, ούτως ώστε να παίζονται όλα τις δύο τελευταίες αγωνιστικές που έχει εκείνη την προτελευταία, τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη, που η λογική λέει ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλο κίνητρο στο το Αστέρας. Και αν χρειαστεί να τα παίξει όλα σε ένα μάτς με τον Άρη, ας πούμε, που και αυτός δεν ξέρει πώς θα είναι στη βαθμολογία τότε, στην τελευταία αγωνιστική στο ΆΚΑ. Δηλαδή η πρώτη σκέψη που έχω βλέποντας τα προβλήματα και την καθοδήγηση που έχει η ομάδα είναι πόσο μακριά θα φέρει, το ξαναλέω, την αγωνιστική που θα βρεθεί στη θέση εκτός Ευρώπης, έτσι ώστε να μπορεί ως το τέλος να το διεκδικήσει και να είναι στο χέρι της, από την άποψη ότι θα εξαρτάται από δικά της αποτελέσματα. Ένα αυτό. Να ξεκινήσω από το ότι ο Χιμένεθ έχει 15 εκατομμύρια δικαιολογίες. Πραγματικές, ουσιαστικές. Το έχουμε πει, μπορούσε να το πάει κι άλλο αυτό το θέμα που ξεκίνησε το Γενάρη, αν δεν είχαν ειδικά Σιμώση και Γαλανόπουλο. Δεν γίνεται ο Χιμένεθ να φτιάξει ομάδα χωρίς καθαρό κόφτη, έστω και με την ασφάλεια που του δίνει ο Σιμώες. Αλλά από εκεί και πέρα το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι ότι δεν μπορεί να έχει ένα προπονητή που να μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα δύο. Οι ομάδες θα βρεθούν και στη φάση που είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και να έχουν πολλές ελλείψεις και να καλούνται να καλύψουν δομικά προβλήματα που πάντα θα μιλάνε, ειδικά σε κρίσιμα παιχνίδια. Η ΑΕΚ πρέπει να έχει ένα προπονητή που να έχει την ψυχραιμία, την ωριμότητα, το καθαρό μυαλό, να προσπαθήσει να ηγηθεί αυτός της προσπάθειας της ομάδας, να βγει από το αδιέξοδο για να πετύχει το στόχο που της έχει μείνει μέσα στη σεζόν. Νομίζω ότι είναι το πιο λογικό αυτό που λέω. Ναι. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει ένα προπονητή πυρηνική βόμβα στα αποδυτηριά της. Ένας προπονητής παραμονές ξεκινήματος των play-offs σου μιλάει για τις μεταγραφές που πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι. Γιατί είναι και οι χθεσινές δηλώσεις. Ναι, σωστό γι' αυτό. Και ένας προπονητής μετά τον αγώνα δεν έχει την ψυχραιμία έστω να μην μιλήσει καθόλου ή να πει δύο κουβέντες απλά και να μην επεκταθεί, αφού δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Και σου λέει ότι αυτή η ομάδα από τη μέση και μπροστά δεν μπορεί παραπάνω. Δεν μπορεί παραπάνω. Τι δουλειά έχει την επόμενη μέρα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, τι θα κάνει ακριβώς, τι θα επιδιώξει αυτός ο προπονητής. Καλός ή κακός, λόγω των προβλημάτων, έχει φτάσει να πρέπει να στηριχθεί σε παίχτες που ξέρουμε ότι δεν εμπιστεύεται, όπως τον Κρίσης, έτσι. Καλείται να βρει λύσεις με τρόπους που δεν του ταιριάζουν, γιατί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, αν έχει κάτι να βγάλει στο γήπεδο, σε αντίθεση με αυτό που είπε ο Χιμένεθ, είναι να κοιτάξει πώς θα εκμεταλλευτεί από τη μέση και μπροστά κάποια όπλα που έχει. Απλά, μικρή παρένθεση. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό ότι καλείται να βρει λύσεις που δεν του ταιριάζουν, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι μια τέτοια ήταν το να βάλει εξτρέμ σήμερα τον Ολιβέιρα. Όχι, γιατί, όχι. Είχε άλλες επιλογές από το να ξεκινήσει τον Πορτογάλο σε αυτήν τη θέση. Ναι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο που ο Χιμένεθ είναι εκνευρισμένος, όλο αυτό περνάει στην ομάδα. Και κάπου εκεί υπάρχει τρακάρισμα. Εν τέλει, η διαφορά με τον Καρέρα ποια είναι? Αν βρεις διαφορές θα τις βρεις υπέρ του Καρέρα. Γιατί ο Καρέρα δεν μετέδιδε αυτόν τον εκνευρισμό ανεξάρτητα τα προβλήματα που είχε. Μπορεί κάποιοι να το περιγράφαν ακόμα και ως απάθεια. Και μερικές φορές μπορεί να ήταν και έτσι. Αλλά από το να δημιουργείς αρνητική ενέργεια
ίσως αυτό είναι προτιμότερο. Αν τα βάλεις κάτω σε μεγάλο διάστημα της περσινής σεζόν, δεν βρέθηκε με πολύ περισσότερες λύσεις από όσο έχει τώρα ο Χιμένες. Ο Καρέρα. Η μόνη διαφορά που είχε μεγάλη όμως, πάρα πολύ μεγάλη, και αυτό πρέπει να το πω, είναι ο Βράνιες. Ναι. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Βράνιες στη σημερινή ΑΕΚ δεν θέλω να πω κάτι. Δηλαδή τώρα ήταν ο κορυφαίος κεφαλοσφαιριστής και βάσει στατιστικής πέρσι στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα και η ΑΕΚ συνολικά να είναι πολύ ψηλά σε αυτό το τομέα στατιστικά, και φέτος είναι από τις χειρότερες ομάδες. Δηλαδή δεν φταίει κάτι που δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ως Βάρνας από τον Ίγκασον και από τον Σιτέρσκι. Φταίει η σωματοδομή του και το όριο που έχει στο δυναμισμό με τον οποίο μπαίνει στις φάσεις. Αυτό είναι καθαρά θέμα ατομικό. Ή έχεις τον παίχτη που χρειάζεσαι ή δεν τον έχεις. Η ΑΕΚ επέλεξε τον Γενάρη να μην τον έχει. Επέλεξε να έχει ηρεμία στα αποδυτήρια. Έγινε αυτή η εισήγηση, έγινε δεκτή, οκ, okay, δεν προχώρησε. Με έστω δανεισμό του Βράνιες, που έφευγε δανεικός, πάει όπως είναι. Τέλος πάντων, να σας ασχοληθούμε με αυτούς που έχουμε. Απλά το σημειώνω ως πλεονέκτημα, επειδή πήγε κουβέντα και στον Καρέρα, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα για τον Χιμένεθ, πραγματικά επιστρέφω σε αυτό που είπα, απορώ. Και μετά από όλα αυτά που έχει πει, μετά από αυτό το κορυφαίο που έκανε πάλι σήμερα να βάλει το Κοσίδη, για να δείξει πάλι ότι δεν βλέπει ποδοσφαιριστή Τάνκοβιτς, για να δείξει ότι δεν έχει παίχτες στον πάγκο, και αφού έχει βγάλει και τον Ανσάρι Φάρτ, καταλήγει να μου τελειώσει το παιχνίδι μέσα με τον νεαρό που, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Πήγε να τον βάλει αλλαγή και δεν πρόλαβε. Στο μάτς με τον Απόλλωνα, αν θυμάμαι καλά. Μα γι' αυτό λέω ότι περνάει ο εκνευρισμός του, ναι, μέσα. Μέσα από τις επιλογές. Ποια λογική θα βρίσκεις αυτό το πράγμα? Να μην χρησιμοποιηθεί σε μάτς που πας να ανατρέψει σκορ καθόλου, έστω στην τελική ευθεία, ο Τάνκοβιτς για να μπει ο Κοσίδης. Βρες μου εσύ ένα άλλο κίνητρο, εκτός από το να δείξει αυτό που λέει στον αρνητισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει τίποτα να βάλει μέσα στο παιχνίδι, για να πει μετά ότι από τη μέση και μπροστά δεν μπορούμε τίποτα παραπάνω. Θα πει τώρα κάποιος, και τι λες, να φύγει ο προπονητής, θα κερδίσει την κεφαλιά ως Βάρνας? Όχι, θα κερδίσει την κεφαλιά ως Βάρνας. Ούτε μπορώ να ξέρω τι επιλογές θα είχε η ΑΕΚ αν ήθελε να βγάλει με κάποιον άλλον το υπόλοιπο της σεζόν. Αυτό που ξέρω σίγουρα και μπορώ να κάνω ως διαπίστωση είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα διαχείρισης από τον προπονητή που έχει. Το μυαλό του προπονητή είναι στο ότι αδικείται, στο ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες από αυτά που μπορεί να κάνει η ομάδα, στο ότι θα τον φάνε και ασχολείται συνεχώς με όλα αυτά που γράφονται. Εκεί είναι το μυαλό του, μην έχεις καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι ένας προπονητής που δυστυχώς έχει δείξει πάρα πολλές φορές ότι δεν έχει την ψυχολογία να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Και ίσως έπρεπε να πιούμε και αυτό το πικρό ποτήρι πλέον, για να καταλάβουμε ότι τελείωσε και στο ρεπερτόριο η επιλογή του να προσφεύγεις σε τέτοιες λύσεις πάντα για να βγαίνεις από τα διέξοδα. Ναι. Ίσως όπως πηγαίνει το πράγμα, να ζούμε το αποκορύφωμα της όλης κατάστασης που έχει περάσει η ΑΕΚ τα δύο τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνουμε πλέον πάρα πολύ γρήγορα ότι ούτε λύσεις τύπου Χιμένες μπορούν να φέρουν μακροπρόθεσμα διέξοδο. Εγώ ένα μικρό παραθυράκι αισιοδοξίας που έχω είναι η γνώση μου από το ρεπορτάζ ότι πράγματα τα οποία μέχρι πριν κάποιο διάστημα στην ΑΕΚ δεν ήθελα να τα δουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο μυαλό των ανθρώπων της. Οι εκτιμήσεις που γίνονται για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές είναι αυτές που κάνει και ο περισσότερος κόσμος πλέον. Οι εκτιμήσεις για τις ανάγκες που υπάρχουν είναι περίπου αυτές που έχει στο μυαλό του περισσότερος κόσμος. Αυτό μου δίνει μια αισιοδοξία για τη συνέχεια, γιατί όποιος γνωρίζει από ρεπορτάζ όπως το ζούμε εμείς από μέσα, δεν ήταν για μεγάλη διάρκεια, δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι αυτά που βλέπαμε εμείς απ' έξω ήταν κατανοητά εντελώς ή θέλανε να τα παραδεχτούν και εντός. Σωστό. Απλά το πρόβλημα τώρα είναι ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί, Γιάννη μου, με το τρέξιμο της χρονιάς. Ακριβώς. Είναι ότι δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί, να έχεις τελειώσει και να έχεις εξασφαλίσει την Ευρώπη ή τη δοκιμασία του κυπέλου να έχει περάσει και να ασχοληθείς από εδώ και πέρα με αυτά. Το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, εντάξει, δεν μπορώ πραγματικά να φανταστώ τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή είναι θέμα καθημερινότητας, είναι ποιος μπορεί να χαλιναγωγήσει τον προπονητή που πραγματικά έχει απασφαλίσει, πλέον είναι φανερό. Πώς θα νιώσει καλά όταν επιστρέψει και ο Γαλανόπουλος, έστω όταν έχει το Τσιγκρίνσκι. Είναι, ξέρεις, δύο-τρεις παίχτες πάντα με τους οποίους θέλει να έχει για να αισθάνεται ασφάλεια. Ναι. Και λέω αυτούς, γιατί το Σιμόνης δεν τον βλέπω να προλαβαίνει αυτή τη σεζόν. Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά
δεν το πολύ βλέπω. Mm-hmm. Να προσθέσει δηλαδή 2-3 παίκτες στους οποίους να έχει εμπιστοσύνη, μπας και καταφέρει και σε κάποια κομβικά παιχνίδια στήσει κάτι που να πατήσει πιο γερά στο γήπεδο και να πάρει κάποια αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω όμως ότι για μένα το κλειδί, τρίτη φορά θα το πω, στην ώρα, διάρκεια που μιλάμε, είναι η ΑΕΚ. Όσο μπορεί περισσότερο με οποιονδήποτε τρόπο, και σίγουρα θα χρειαστούν και λάθη των άλλων όπως έκανε ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό παρά την πίκρα πριν αρχίσει το μάτς έλεγα κάτι μου παράδοξο. Μου κάνεις και καλή πάσα γιατί έχω νερατζιά μετά. Ωραία. Ναι. Το παράδοξο που έλεγα ήταν ότι ό,τι και να γίνει στην Τούμπα ήταν μια καλή αγωνιστική για την ΑΕΚ. Κάθε αγωνιστική που θα περνάει για την ΑΕΚ και θα είναι ακόμα σε θέση στην Ευρώπη θα είναι καλή. Πόσο δε μάλλον αν φτάσει όσες τελευταίες αγωνιστικές έτσι. Με την ΑΕΚ να παίζει στην Τούμπα, να είναι πιθανή μια ήττα. Και τον Παναθηναϊκό να προηγείται στο 83-02 και τελικά να παίρνει ένα βαθμό από αυτό το παιχνίδι, πιστεύω ότι στην οικονομία που λέμε του μίνι πρωταθλήματος περισσότερο ρόλο παίζουν οι βαθμοί που έχασε ο Παναθηναϊκός στην Τρίπολη παρά οι βαθμοί που έχασε η ΑΕΚ στην Τούμπα. Ωραία, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, Γιάννη, καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Τάσο Τσατάλη.